κύλια της ακρίβειας συνεχίζει να σφίγγει τα ελληνικά νοικοκυριά. Τα αυξημένα κόστη σε βασικά προϊόντα από τη μία και το πενιχρό εισόδημα από την άλλη αποτελούν ένα συνδυασμό που βάζει φωτιά στα πορτοφόλια των καταναλωτών. Παντού, σούπερ μάρκετ, βενζινάδικα, ανατιμήσει το φουλ. Έχουν εξαφανιστεί, ένα διάστημα είχαν εξαφανιστεί τα τυροκομικά. Στη φέτα, ό,τι έχει σχέση με το γάλα. Γενικά όλα έχουν πάρει μια αύξηση. Σύμφωνα με τη Eurostat, αναφορικά με τον πληθωρισμό του Ιουλίου, η Ελλάδα κατέγραψε άνοδο του δείκτη τιμών καταναλωτή, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης, ενώ εμφανίζει τη χώρα μας πρωταθλήτρια με την υψηλότερη μηνιαία αύξηση τιμών στο 24,5%, με δεύτερη χώρα την Εστονία, που οι αυξήσεις δεν ξεπερνούν το 7,2%. Ναι, πάρα πολύ αυξημένες. Εγώ τώρα ήμουν τρίτο έτος. Και στο σούπερ μάρκετ έδινα στο πρώτο έτος τα μισά από ό,τι δίνω τώρα. Σε ποια προϊόντα έχεις δει ανατιμήσεις? Σε όλα, γαλακτοκομικά, φρούτα, σαλάτες, ακόμα και στα προϊόντα, τα μακαρόνια που ήταν τα πιο οικονομικά και παίρναμε 3-4-5 συσκευασίες μαζεμένες, τώρα είναι διπλάσια η τιμή τους. Οι ανατιμήσεις είναι γεγονός. Κάθε μέρα έχουμε αυξήσει και στο πετρέλαιο και στα καύσιμα και στο... Εννοείται και στο ψωμί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ για τον Ιούνιο, ο ελληνικός πληθωρισμός τροφίμων που βρέθηκε στο 12,2% ήταν 1,4 μονάδες υψηλότερος από αυτόν της Ευρωζώνης, ο οποίος ήταν στο 10,8%. Με το ράλι των τιμών να συνεχίζεται αδιάκοπα, τα νοικοκυριά δίνουν μάχη με την ακρίβεια που απειλεί το εισόδημά τους. Όλα δημητριακά, τσιπευτικά, ακόμη στη σαμπουάν. Εγώ δεν πάω στα σούπερ μάρκετ και δεν ξέρω, αλλά ακούω από τους καταναλωτές ότι είναι φωτιά και λαύρα. Οι τιμές είναι απλησίαστες, αναφέρουν πολίτες που αναγκάζονται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να γεμίσουν το καλάθι των αγορών. Α, το σούπερ μάρκετ είναι ακριβά. Ξέρεις, από μια πλευρά λένε ότι η λαγή είναι ακριβή. Κι όμως η Φλωρίνη, σαν πάνε το σκαριλέμεν, κάνει εδώ πέρα, ξεκινάει από 1,5. Άκουσε με. Πάει το 1,30, πάει στο 1. Στο σούπερ μάρκετ πώς πάει? Πάει 2,5 και 3 ευρώ. Οι οικογένειες δεν υπάρχει χρήμα, δεν υπάρχει το οικονομικό. Δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, πώς είναι? Γιατί όταν δεν υπάρχει το οικονομικό, μπορεί να σκυλάει και δύσκολα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η ανωδική πορεία των τιμών θα συνεχιστεί, ενώ έρχονται προσεχώς ανατιμήσεις φωτιά, σε σιτηρά, ελαιόλαδο και καύσιμα.